Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι για τους ακροατές. Τελευταίες ώρες στην Κύπρο, 6 ώρα τελευταία προπόνηση στο Κολώσι και απευθείας αεροδρόμιο για Μολδαβία για το τσεκάρισμα του εισιτηρίου πρόκρισης, αλλά με σοβαρότητα. Είναι το 3-0 στις αποσκευές σας, αλλά θέλετε να είστε σοβαροί, συγκεντρωμένοι για δεύτερη νίκη. Εντάξει, για εμάς αυτός ο σκοπός είναι η πρόκριση. Πάμε να σφραγίσουμε εκεί τον στόχο μας, ότι αρχίσαμε την περασμένη εβδομάδα στην Αγαρένα. Σίγουρα έχουμε ένα προβάδισμα πρόκριση, όμως πρέπει να είμαστε σοβαροί και στα ένα από μήνα τα 90 λεπτά στον παραλληλικό του Κισινάου το βράδυ της Πέμπτης. Και πάμε εκεί έτοιμο πόλεμο για να πάρουμε δεύτερη νίκη και να στρέψουμε την προσοχή και το βλέμμα μας στον επόμενο αντίπαλο, τον οποίο θα γνωρίζουμε επίσης το βράδυ της Πέμπτης, μία εκ των Σιρόκι και Άμπερτιν. Τελευταία προπόνηση δεν θα βγάλει ειδήσεις και είστε υπερπλήρης. Ο Σοφρόνης Αυγουστή δεν έχει κανένα πρόβλημα και χωρίς να υποτιμά, ίσως να σκέφτεται να κάνει και μια-δυο αλλαγές έτσι, για διάφορους λόγους δικούς του. Αυτά είναι θέματα τεχνικά γρήγορα, τα οποία δεν μπορώ να πω και δεν γνωρίζω, γιατί κανείς δεν μπορεί να βρίσκεται στη σκέψη του κύριου Αυγουστή. Υπάρχουν ακόμη δύο προπονήσεις σήμερα στο Κολώσι στις 6 και αύριο αυτής 7 στο Ζήπρο στάδιο, εκεί όπου θα στρώσει το αγωνιστικό του πλάνο. Σίγουρα όμως είναι μια ευκαιρία να αγωνιστεί η ομάδα με την ίδια αν είναι δυνατόν εντεκάδα, για να αποκτήσουν περισσότερη μια συνοχή εν ώψη της δύσκολης συνέχειας. Ο βαθμός δυσκολίας θα ανεβαίνει επικίνδυνα στα επόμενα παιχνίδια, άρα λόγω και λήψης φιλικών αγώνων μόλις 5 παιχνίδια δώσαμε μέχρι στιγμής, ένα επίσημο και 4 φιλικά. Θα ήταν πολύ πιο ωφέλιμο να αγωνιστούν οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πριν θα αγωνιστούν και στα επόμενα παιχνίδια του τρίτου προκριματικού. Άρα, δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει λόγος για οποιασδήποτε κινήσεις να ξεκουράζει κάποιους ποδοσφαιριστές. Κάποιες εξελίξεις όσον αφορά το μεταγραφικά για παίχτες που μπορεί να δοθούν δανεικία σε αυτούς ο Καρό, κάποιες πληροφορίες. Ακόμη δεν υπάρχει καμία ουσιαστική εξέλιξη και δεν πρόκειται να τοποθετηθούν αυτή τη στιγμή ζητήματα ποδοσφαιριστών οι οποίοι αποχωρούν ή θα έρθουν. Το παιχνίδι σε 48 ώρες θα το ξοδέψουμε γι' αυτό. Για ακολούθως υπάρχει ένα μεσοδιάστημα μέχρι τα επόμενα παιχνίδια στο οποίο θα πρέπει να κινηθούμε για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Και για το Reynolds τα ίδια γραφτήκαν, αλλά όπως είπες θα περιμένουμε και είναι πιο ορθό. Κόσμο μαζί του Απόλλωνας, εντάξει είναι το 3-0, είναι και ένας προορισμός αρκετά ελκυστικός, όχι ζάρια, αλλά η Μολδαβία ως χώρα, πόσοι θα είναι περίπου? Περίπου 100. Ναι. Και... εντάξει, δεν θα χρειαστεί ιδιαίτερη στήριξη από τον κόσμο του Απόλλωνα. Κυρίως το αγωνιστικό θα στηριχθεί και στο ότι είναι καλύτερη και πιο ποιοτική ομάδα από τη Ζαριά. Και για τα διαρκείας, πριν κλείσουμε, αν θες να συμπληρώσεις κάτι, μέχρι που έχει φτάσει ο αριθμός και αν είστε ικανοποιημένοι. Έχω ξεπεράσει τα 1700. Σύντομα θα ξεπεράσουμε τις 2000 και θα μετράμε αντίστοιχα για να εκπληρώσουμε το στόχο. Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι άλλο νομίζω, τα έχουμε καλύψει. Ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλό ταξίδι στην Μολδαβία. Δεύτερη νίκη και πρόκριση για την ομάδα μας. Ευχαριστώ, Φανούρη.